Hi-Tech. Το μεγαλύτερο ρομπότ του κόσμου κατασκευάστηκε σε ένα κέντρο τεχνολογίας και έρευνας κοντά στη Σαραγώσα, στην κεντρική Ισπανία. Οι μηχανικοί χρησιμοποίησαν λέιζερ για να φτιάξουν αυτό το ρομπότ που σπάει τα ρεκόρ, το οποίο διακρίνεται για την εντυπωσιακή ακριβία. Η ρομποτική πλατφόρμα έχει 20 μέτρα μήκος, 6 μέτρα πλάτος και 5 μέτρα ύψος. Ένα λέιζερ βοηθά στη διαρκή παρακολούθηση της θέσης του ρομπότ. Οι ακτίνες του λέιζερ σκανάρουν το περιβάλλον 1000 φορές το δευτερόλεπτο για να πετύχουν υψηλή ακρίβεια. Τα κλασικά μηχανήματα βασίζουν την ακρίβειά τους σε μηχανικά συστήματα. Οπότε, όταν αλλάζει η θερμοκρασία, για παράδειγμα, τα συγκεκριμένα μηχανήματα είναι πολύ εύκολο να κάνουν λάθη. Και όσο μεγαλύτερα είναι αυτά τα μηχανήματα, τόσο περισσότερα λάθη μπορούν να κάνουν. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε στη δική μας περίπτωση είναι να αντικαταστήσουμε τα μηχανικά μέρη με λέιζερ. Μπορούμε λοιπόν να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ακριβώς η μηχανή και να διορθώσουμε επίσης σε πραγματικό χρόνο τη θέση του ρομπότ. Η ακρίβεια που έχει το ρομπότ μας δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούμε σε πολύ δύσκολες αποστολές και σύνθετες εργασίες, σε μεγάλες επιφάνειες. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τα εργοστάσια του μέλλοντος. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε εργασίες ακρίβειας που έχουν να κάνουν με το σκάψιμο και την επεξεργασία, που είναι οι πιο απαιτητικές εργασίες από θέμα ακρίβειας. Ενέχουν τον κίνδυνο να υπάρξουν πολλά λάθη, αλλά πλέον μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες εφαρμογές, στη συγκόλληση ή στο κόψιμο με λέζερ, για παράδειγμα. Τώρα προσπαθούμε να μετατρέψουμε όλο το σύστημα σε ένα τεράστιο τρισδιάστατο εκτυπωτή για μεταλλικά αλλά και για άλλα βιομηχανικά μέρη. Η συγκεκριμένη ρομποτική πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς τομείς, όπως είναι οι κατασκευές πλοίων και κτηρίων, η αεροναυπηγική και η αεροδιαστημική.